Δήμου τη Μίζωνο Λεμεσό ευθύνεται η συλλογή προσπάθεια των υπεραγορών Καρφού Μαρινόπουλο, τη Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και τη Σχολική Εφορία Λεμεσού. Μιλάμε για μια τεράστια προσπάθεια. Πάμε στον πρόεδρο τη Σχολική Εφορία Λεμεσού, τον κύριο Έλληνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Έλληνα. Καλώς σας μεσημέρι. 2.000 άπορα παιδιά. Φαίνεται ότι αυτός ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Είναι γεγονός ότι με την οικονομική κρίση την οποία έχουμε, ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται καθημερινά. Γι' αυτό πρέπει όλοι από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και μιλάμε ότι συνολικά όλη αυτή η προσπάθεια, μιλάμε για μια τεράστια προσπάθεια, 496.000 σάντουιτς. Για πόσο χρόνο? Είναι από τώρα, από 15 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 14. Συν ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα κάποιων οικογενειών. Μέχρι τώρα η κατασκευή των σάντουιτς που γίνεται, που στέλνονται στα κηλικία, είναι 1560. Μάλιστα. Ο αριθμός αυξάνεται καθημερινώς και αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση της οικονομικής κρίσης που κανένας δεν την εύχεται να συνεχίσει, ο αριθμός αυτός επεκτείνεται. Δηλαδή υπάρχει ομάδα εθελοντών, μιλάμε για πόσα άτομα κάθε μέρα? Υπάρχει μια διαδικασία, μεταφέρονται τα τρόφιμα από την εταιρεία Carrefour, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για αυτήν την όλη συμμετοχή τους. Μιλούμε για έναν οικονομικό κόστος και συμμετοχή περίπου 500.000 ευρώ. Πηγαίνουν με ειδικά αυτοκίνητα τα τρόφιμα στη Μητρόπολη. Εκεί υπάρχουν γύρω στα 35 άτομα εθελοντές. Κάτω από υγιεινές συνθήκες κατασκευάζονται αυτά τα σάντουιτς και στέλνονται στα κηλικεία κάθε μέρα πριν το πρώτο διάλειμμα, το οποίο είναι 9 και 4. Ζεσταίνονται από τα κηλικεία και δίνονται διακριτικά στα άπορα παιδιά, έτσι ώστε να μην στιγματίζονται τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα. Μπράβο, διακριτικά. Πάνε κανονικά δηλαδή στην καντίνα, ξέρουν εκεί υπεύθυνοι και τους τα δίνουν χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Είναι η μεγάλη ουσία η οποία θέλαμε να δώσουμε περισσότερη σημασία. Πρέπει αυτά τα παιδιά να μην είναι δεύτερης κατηγορίας παιδιά και πρέπει όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να τα προστατεύσουμε αντί να τα εκθέτουμε. Σίγουρα. Τελικά το Υπουργείο Παιδείας βοηθά ή δεν βοηθά σε αυτή την προσπάθεια? Ακούσαμε χθες και την επίθεση του Μητροπολίτη Λεμεσού. Θέλω να πω και να συμφωνήσω με τον Μητροπολίτη Λεμεσού ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια σε πανκύπρια κλίμακα, το Υπουργείο Παιδείας, η συμμετοχή του ήταν σπασμωδική και απαθής. Αν δεν υπήρχε ο ιδιωτικός τομέας σε πανκύπρια κλίμακα, θα είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα στη σύντηση των παιδιών αυτών. Γι' αυτό εμείς σαν Πανκύπρια Συντονιστική Σχολικών Εφοριών, που τη χάνει να είμαι και πρόεδρος, εισηγηθήκαμε όπως αυτός ο θεσμός γίνει διαμέσου των κηλικίων και το όλο κόστος να το επιβαρύνει το κράτος, έτσι ώστε αφαιρώντας από το λογαριασμό των κηλικιαρχών ένα ποσό για κάλυψη της σύντησης των απόρων μαθητών, σε πανκύπρια κλίμακα θα ελύεται το πρόβλημα άμεσα. Αλλά τελικά το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δεχτεί αυτή την πρόταση και όλοι οι πόλεις ξεχωριστά. Γιατί δεν έχει δεχτεί αυτή την πρόταση? Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει τον τρόπο, δεν έχει τα μέσα? Τι σας είπε? Διότι το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο, αλλά παράλληλα είναι ένα κόστος το οποίο θα μπορούσε να αφαιρεί το από τα εισοδήματα των ενοικίων των κηλικίων που εισπράττουν οι σχολικές εφορίες κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δεν θα είχε τελικά κόστος το κράτος για αυτή την προσπάθεια του. Απλά θα μειώνεται το εισόδημα των σχολικών εφορίων και θα δίνεται μια τελική λύση στο πρόβλημα χωρίς να εμπλέκονται ή ο ιδιωτικός φορέας ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα. Αλλά παράλληλα νιώθουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή ευαισθησία από όλους. Παίρνουμε συνεχώς τηλεφωνήματα από διάφορους φορείς και αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και με την προσπάθεια μας αυτή τη συλλογή που είχαμε χθες, υπάρχει μια σοβαρή ευαισθητοποίηση του θέματος και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες μας για τα δύσκολα χρόνια τα οποία έρχονται. Μάλιστα. Θα διαρωτηθεί κάποιος, κύριε Έλληνα, 2.000 άπορα παιδιά βγάζουν, δεν βγάζουν τη μέρα μέχρι το μεσημέρι με αυτό το σάντουιτς και το νερό που τους δίνεται. Τι γίνεται μετά που επιστρέφουν στο σπίτι? Η προσπάθεια... Το έχει ψάξει κάποιος, το έχει δει, έχει δει τι γίνεται μετά? Κατ' επέκταση, από ό,τι βλέπετε, στους Δήμους υπάρχουν τα κοινοτικά παντοπουλία, τα οποία οι οικογένειες παίρνουν διάφορα τρόφιμα από τα κοινοτικά παντοπολία και από τις Μητροπόλεις. Η προσπάθεια μας εμείς είναι να επικεντρωθούμε στο παιδί και παράλληλα θα γίνουν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μαζί με την Καρφούρ και τη Μητρόπολη, έτσι ώστε να καλύψουμε την ένδυση και την υπόδειση αυτών των παιδιών. Παράλληλα όμως το κράτος
πρέπει να έρθει να στηρίξει ψυχολογικά αυτά τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η σύντηση, η ένδυση και η υπόδηση, είναι και το θέμα ψυχολογικής στήριξης αυτών των παιδιών, που εδώ το κράτος πρέπει να εμπλακεί πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Είδαμε την εικόνα. Φαντάζομαι παρόμοια εικόνα με αυτά τα παιδιά υπάρχει και στις άλλες πόλεις. Θα δούμε και εκεί τι γίνεται, θα δούμε ποιες προσπάθειες είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε, κύριε Έλληνα, και συνεχίστε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Θα πάμε να δούμε μία άλλη τώρα ιστορία. Το χέρι της Αγίας Μαρίνας είναι